σας, παιδιά! Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό βιβλίο της φύσης! Αυτό το βιβλίο μιλάει για όλα τα ζωάκια του κόσμου και σε κάθε κεφάλαιο η αρκούδα θα σας λέει και μια ιστορία για τον καθένα μας! Κικυρίκου! Ελάτε! Δεν πρέπει να αρχίσουμε! Μείνετε μαζί, παιδιά! Μην καθείτε! Η μέρα θα είναι σπλαγμαστική! Πάμε! Έλα, πάμε! Έλα! Τι γίνεται εδώ! Συγγνώμη! Πάμε, πάμε, παιδιά! Πάμε, πάμε, παιδιά! Τέλεια, τέλεια, πολύ ωραία! Ήθελα να πει ιστορία και για μας! Οι ιστορίες της αρκούδας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες! Ενδιαφέρουσες και εμάς! Σίγουρα θα βρείτε και ποταμέλισσα σε κανένα κεφάλαιο. Ξέρουμε πόσο λέμε αργή είναι. Θέλω τα παιδιά μου να μάθουν για τα αρπακτικά. Νάτος, εκεί είναι. Εκεί. Νάτος. Πάψε να χοροπηδάς. Νάτος. Βλέπω πως είσαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, σήμερα το θαυμαστό βιβλίο της φύσης άνοιξε σ' άλλο κεφάλαιο. Θα σας πω μια ιστορία για το φάτραχο. Εντάξει, αν μαζευτείτε γύρω μου, παιδιά, σε αυτή την ιστορία θα σας πω για έναν βάτραχο που λεγόταν Γκρίνι. Ήταν ένα όμορφο λαμπερό πρωινό όταν άκουσε να φωνάζουν οι γείτονες το όνομά του για να τους βοηθήσει, αλλά αυτός αδιαφόρησε. Όλοι οι αρχηγοί των βατραχοδημιουργιών που ασχολούνται με το χτίσιμο της γλέσκης πρέπει να πάνε μπροστά από την αυλή με τα τούβλα τώρα. Οπα! 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 Περιμένετε καλά! Θέλω να έρθω κι εγώ! Θέλω να έρθω κι εγώ! Θαυμάσια! Χαίρομαι που σας βλέπω όλους τόσο ζωηρούς και ωρεξάτους από τόσο νωρίς το πρωί. Έχουμε δύο πολύ σημαντικούς στόχους. Πρέπει πρώτα να τελειώσουμε το στέγνωμα των τούβλων που θα χρησιμοποιήσουμε στο χτίσιμο της νέας λέσχης. Έμαθα από έγκυρες πηγές πως οι άλλες απικίες βατράχων στην κοιλάδα έχουν μείνει πίσω στη δουλειά τους. Αν λοιπόν ζευτούμε όλοι τον τροχό, θα κερδίσουμε το πρώτο βραβείο. Και δεύτερον, την ίδια ώρα που θα τελειώνουμε και θα στεγνώνουμε τα τούβλα, θα πρέπει εμείς να παρακολουθούμε με πολύ προσοχή και τη σοδιά. Και ειδικά τώρα που άκουσα πως είδαν μερικά ζωήφια να έχουν μαζευτεί στα χωράφια με τα αγριοράδικα. Θέλω να πάω στη δημιουργία που θα κυνηγήσει έντομα. Σταμάτα επιτέλους. Το ξέρεις πως δεν θα διαλέξεις μόνο σου. Απλά πρέπει να κάνεις ό,τι σου πει το αφεντικό. Σταματήστε την μπάρλα εσείς οι δύο εκεί πίσω. Φρανκ, θα πας στη μάντρα με τα τούβλα. Θα τα γυρίζεις για να σιγουρευτείς πως τα έγνωσαν. Γκρίνι, έλα εδώ πάνω. Έχω μια σημαντική δουλειά για σένα. Είμαι σίγουρος πως θα την απολαύσεις. Εδώ είμαι, κύριε. Είναι μια δουλειά βασικής και εξέχουσας σημασίας για το επιτυχημένο αποτέλεσμα των εργασιών μας. Ορίστε. Πάρε αυτά. Εμπρός, λοιπόν. Θα επανδρώσεις το παρατηρητήριο καιρού. Ρώτησε να με ειδοποιείς αμέσως όταν θα δεις τίποτα σύννεφα. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα τούβλα να βραχούν. Hey, Γκρίνι, κατέβα εδώ κάτω αμέσως. Θα ήθελα να σου πω κάτι. Εδώ είμαι, κύριε. Ορίστε, πάρτε τα κιάλια σας. Χαίρομαι που σκεφτήκατε κάτι πιο σημαντικό για μένα. Έλα, μη λες αναησίες, Γκρίνι. Πώς την ευχή θα μπορούσες να κάνεις την παρατήρηση του καιρού χωρίς να έχεις κιάλια? Τα χρειάζεσαι για να προσέξεις από κοντά κάθε τι σημαντικό. Τον ουρανό,
τα χωράφια, τα τούβλα. Ξέχασα να σου δώσω τη σάλπιγγα κινδύνου. Χρησιμοποίησέ την για να μας ειδοποιήσεις. Χωπ. Εντάξει. Πολύ ωραία, κύριε. Χωπ, 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 χωπ. Αφήστε με λίγο να ετοιμαστώ και θα στρωθώ αμέσως στη δουλειά. Ο Γκρίνι από το παρατηρητήριο καιρού καλεί το μεγαλοβάτραχο. Η μετεωρολογική κατάσταση έχει ως εξής. Καθαρός ουρανός με ένα ελαφρύ ανατολικό αεράκι. Επαναλαμβάνω, καθαρός ουρανός με ένα ελαφρύ ανατολικό αεράκι. Εμπρός, μεγάλε βάτραχε, με ακούς καθόλου, over? Το παρατηρητήριο καιρού του μεγάλου βατράχου καλεί τον Γκρίνι στην πλατφόρμα της φυτείας. Σε ακούμε δυνατά και καθαρά, Γκρίνι. Τα όργανα μας επιβεβαιώνουν την ανάλυση σου. Καθαρός ουρανός με ένα ελαφρό αεράκι. Το αεράκι είναι βορειοανατολικό αντί για ανατολικό, αλλά αυτό δεν φαίνεται να είναι πρόβλημα. Κράτα μας ενήμερος για τυχόν αλλαγές. Όλα φαίνονται πως είναι υπό έλεγχο. Θα κάνω την ανακοίνωση τώρα από τα μεγάφωνα. Προσοχή παρακαλώ! Ακούστε όλοι οι βάτραχοι που είστε στη φυτεία! Είμαι ο Γκρίνι, από την κεντρική μετεωρολογική πλατφόρμα παρατήρησης. Όλα τα δελτία καιρού μιλούν για καλή μέρα με ένα ελαφρό αεράκι από τα ανατολικά ή στην περίπτωση του μεγάλου βάτραχου από τα βόρεια ανατολικά. Η κατάσταση δεν θα αλλάξει, έτσι θα έχουμε καλό καιρό όλη την ημέρα. Καλός καιρός για όλη την υπόλοιπη μέρα. Αυτό σημαίνει πως τα τούβλα θα στεγνώσουν εντελώς. Δεν το πιστεύω αυτό. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Σίγουρα θα βρέξει. Μα καλά, τι έπαθες, κουφάθηκες? Δεν άκουσες την πρόγνωση του καιρού? Θα έχουμε καλό καιρό. Το αεράκι άλλαξε κατεύθυνση λίγο πιο βόρεια με βόρειο-ανατολικά. Αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο. Είναι μια υπέροχη μέρα. Και θα έχουμε καλό καιρό όλη την ημέρα. Τα ακούσατε αυτό, εργάτες? Γι' αυτό στρωθείτε στη δουλειά. Δεν θα μπορούσες να βρεις καλύτερη μέρα για να τελειώσεις τα τούβλα, αδελφούλη? Εμπρός λοιπόν, αράδιασέ τα κάτω στη σειρά. Αυτό είναι, θα στεγνώσουν. Ωραία. Είναι η διάσημη προσωπική υπηρεσία καιρού του Γκρίνι. Οπ. 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 Κοίταξε εκεί τον γερογκόρντο. Ούτε μια πεταλούδα δεν μπορεί να πιάσει ο έρμος. Γεια σου, Γκόρντο. Θα χαρώ πολύ να σου δώσω ένα χεράκι. Όχι, τα καταφέρνω μια χαρά και μόνος μου. Σε ευχαριστώ πάντως. Επίθεση! Είναι η κυνηγετική ομάδα. Δεν γίνεται, πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθήσω. Μα πού είναι? Εδώ γύρω πρέπει να είναι, δεν μπορεί. Ανάτι! Επίθεση! Πω, μακάρι να ήμουν εκεί κάτω να παίρνω μέρος στο κυνήγι εντόμων, αντί να είμαι εδώ πάνω και να βαριέμαι. Μα, ένα έντομο! Έλα εδώ! Το σκάσε. Hey, Γκόρντο, είναι ένα έντομο, πιάστο! Δεπ! Ωχ! Ένα τριβιάτο, θα δεις. Στάσου! Hey! Στάσου να σε πιάσω! Κάτσε εδώ!
Αχ, αχ, το ποδάρι μου, αχ, 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 αχ. Τι θέλεις εσύ εδώ κάτω, κανονικά θα έπρεπε να παρατηρήσεις τον καιρό. Ω, απλά είπα να λάβω μέρος στο κυνήγι. Ο γερο Γκόρντο είναι τελείως άχρηστος, δεν μπορεί να πιάσει τίποτα. Πάψε να κριτικάρεις τον Γκόρντο, είναι ένας εξαίρετος κυνηγός ζωηφίων. Ούτε σαλιγκάρι δεν μπορεί να πιάσει, είναι αργοκίνητο καράβι. Σταμάτα, Γκρίνι, μη με κάνεις να θυμώσω. Σου ανέθεσαν μία αποστολή και θα πρέπει να την εκτελέσεις. Μην ανησυχείς, ο καιρός δεν θα αλλάξει, δεν θα λείψω και πολύ. Όχι, στάσου, Γκρίνι. Γυρνά πίσω. Α, δεν μπορείς να φύγεις έτσι από εδώ. Έχεις μία υποχρέωση. Οι προγνώσεις μου είναι 100% ακριβείς, αξιόπιστες και ξεκάθαρες. Είναι μια υπέροχη μέρα και σίγουρα θα παραμείνει έτσι. Το ελπίζεις. Τα ίδια κι εγώ. Βρήκα ακρίδα! Σε πιάσα! Όχι! Βοήθεια! Πού με πάει! Αϊ! Αχ, θα με ρίξει κάτω! Αχ, θα σκοτωθώ ο έρμος! Αχ, δεν αντέχω! Έχω ναυτία! Βοήθεια! Σας τρίμωξα! Πηγαίνετε στα φυτά! Βοήθεια! Εδώ βάση μεγάλο βατράχου προς Γκρίνι. Μια τεράστια καταιγίδα κατευθύνεται ακριβώς πάνω από τη φυτεία. Επαναλαμβάνω, μια τεράστια καταιγίδα κατευθύνεται ακριβώς πάνω από τη φυτεία. Χτύπα το συναγερμό! Χτύπα το συναγερμό! Πρέπει να προστατεύσουμε τα ντούβλα! Αχ, ο έρμος! Αχ, τι έπαθα! Ότι θα βρέξει, είμαι παρατηρητής καιρού και θα έχουμε καλό καιρό όλη μέρα. Κοίτα αυτά τα σύννεφα, νόημα.
σύννεφα! Κοίταξε, σου είπα πως είμαι παρατηρητής καιρού. Αυτά τα σύννεφα είναι άκακα, πίστεψέ με! Τρελός είσαι! Αυτά, φίλε μου, είναι σύννεφα βροχής και όπου να είναι θα ξεσπάσει καταιγίδα. Αν είσαι σε παρατηρητής καιρού, τότε εγώ είμαι κεφάλαιο από σκόνο. Εμείς τα μυρμήγκια έχουμε ευαίσθητες καιρές και δεν κάνουμε ποτέ λάθος για τη βροχή. Εμπρός, πάμε! Ναι, ναι, πάμε! Ενερία! Εδώ στα πισόνια δικό μου. Ελάτε τώρα, δεν είναι ανάγκη να βιάζεστε όλοι τόσο. Προσοχή, προσοχή. Μια ισχυρή καταιγίδα πρόκειται να χτυπήσει τη φυτεία των αγριοραδικιών. Πάρτε τα κατάλληλα μέτρα. Σημάνετε το συναγερμό. Χτύπα το συναγερμό. Γκρίνι, μα καλά, τι κάνεις εκεί πέρα. Χτύπα το συναγερμό, γρήγορα. Εμπρός, βιάσου, Γκρίνι! Πρόκειται για κάτι επίγον! Αχ, την έβαψα! Πρέπει να καλύψουμε τα τούβλα! Εμπρός, γρήγορα! Ο συναγερμός! Εμπρός, συνταχθείτε! Βοήθεια! Βοήθεια! Τρέξτε, τρέξτε! Πάμε σας σε τίποτα! Φοβάμαι το καταιγίδο! Πάει, αυτό ήταν. Το καταλαβαίνεις πως ίσα-ίσα που προλάβαμε να φτάσουμε εν καιρός για να αποτρέψουμε μια αληθινή καταστροφή. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν σήμανε ο συναγερμός εν καιρός. Δεν μπορεί. Τα άλλα παρατηρητήρια πρέπει να έκαναν αναφορές για να μας ειδοποιήσουν. Λίγα λεπτά ακόμη και τα τούβλα μας θα είχαν γίνει λάσπη. Εγώ φταίω για όλα. Νάτος, επιτέλους αποφάσισε να έρθει. Μα καλά, τι σου συμβαίνει, Γκρίνι? Γιατί δεν ήσουν στο παρατηρητήριο, ε? Αν δεν ένιωθες καλά, τότε θα έπρεπε να καλέσεις κάποιον να σε αντικαταστήσει. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογημένη αιτία για να εγκαταλείψεις τη θέση σου εκτός από την ασθένεια. Για όνομα του Θεού, που ήσουν, λοιπόν? Σ' ακούω. Εγώ... Δεν θα μας είχε μείνει ούτε ένα τούβλο αν ο μικρός Φράνσις από εδώ δεν είχε αντιδράσει έξυπνα ώστε να σημάνει το συναγερμό. Εγώ απλά ήθελα να κυνηγήσω ζωήφια. Αυτό είναι όλο. Μόνο αυτό. Εγώ δεν... Ξαναβγήκε ο ήλιος, δόξα τω Θεώ. Τα τούβλα είναι ασφαλή. Γκρίνι, γύρνα στο παρατηρητήριο. Σας μιλάει ο Γκρίνι από την κεντρική πλατφόρμα της μετεωρολογικής παρατήρησης. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους βατράχους στη θητεία μας, παρόλο που δεν μου αξίζει αυτό. Εξαιτίας της ανοησίας μου, παραλίγο να χαθούν οι κόποι μας που κάναμε για να χτίσουμε τη νέα λέσχη. Υπόσχομαι πως δεν θα εγκαταλείψω ξανά τη θέση μου. Το ακούσατε αυτό? Χρειάζεται θάρρος για να παραδεχτείς τα λάθη σου. Ζήτω, Γκρίνι! Πέστε μας, παιδιά, έχετε ακούσει για τον Γκρίνι τον βατράχο που ζούσε στη
σοδειά. Ο Βάτραχος. Πώς ταξινομείται ο Βάτραχος στο Βασίλειο των Ζώων? Ο Βάτραχος είναι αμφίβιο και ανήκει στην κατηγορία των ανούρων. Έχουν κοντό πλατή σώμα και κοντή ουρά. Τα άκρα τους είναι δυνατά, ειδικά τα πίσω πόδια τους, που τα χρησιμοποιούν για να πηδούν. Πόσα είδη υπάρχουν και πού ζουν οι Βάτραχοι? Υπάρχουν περίπου 2.700 είδη που χωρίζονται σε πάνω από 200 ομάδες. Η ομάδα των ανούρων δεν περιλαμβάνει μόνο βατράχους, αλλά και φρύνους επίσης. Βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, εκτός από τις πολικές περιοχές και κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες στους τροπικούς. Πώς ζουν οι βάτραχοι? Οι βάτραχοι ζουν το πρώτο μέρος της ζωής τους μέσα στο νερό, όπου στα αυγά τους μεγαλώνουν οι γυρίνοι. Μόλις μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα πόδια τους, μετακινούνται σε ξηρό έδαφος και τείνουν να βουτούν συχνά μέσα στο νερό. Οι ενήλικες είναι ζώα στρατιώτες εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής. Με ποιο τρόπο κινείται? Οι βάτραχοι είναι πολύ ζωντανά ζώα και κινούνται με ευκολία, έχουν απίστευτη ευληγησία και είναι εξαίρετοι κολυμβητές και άριστοι δίτες. Τι τρώνε οι βάτραχοι? Η δίαιτά τους αποτελείται βασικά από ζώα, τα οποία είναι ανεπιθύμητα στους ανθρώπους. Τρώνε κυρίως έντομα, σκουλίκια και σαλιγκάρια. Πώς προστατεύουν τον εαυτό τους? Οι γυρίνοι είναι τελείως ανυπεράσπιστοι, ενώ οι ενήλικες υπερασπίζονται τον εαυτό τους με το να κρύβονται στη βλάστηση ή να τρέχουν. Μερικοί βάτραχοι που βρίσκονται στους τροπικούς δεν είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους από τους εχθρούς τους. Ποια η σχέση τους με τους ανθρώπους? Δεν είναι καλή. Οι άνθρωποι πολύ συχνά σκοτώνουν τους βατράχους, παρόλο που είναι γενικά ωφέλιμα ζώα και πρέπει να τα αγαπάμε και να τα προστατεύουμε. Μπορούν να ζήσουν στην πόλη? Ναι, τους συναντάμε συχνά σε πάρκα. Λοιπόν, το καταλάβατε το σημερινό μάθημα, Το σημερινό διδάγμα είναι να δέχεστε τις ευθύνες σας, επειδή μπορεί να εξαρτώνται κι άλλοι από εσάς. Ω, κοιτάξτε ποιοι έρχονται!